Αγαπητοί μου αδερφοί, χαίρετε. Ούτε μία ώρα δεν αντέξατε. Αυτόν τον λόγο τον είπε ο Χριστός όταν πήγε να προσευχηθεί, λίγο πριν τον συλλάβουνε, μετά από παρότρινση του Ιούδα, για να τον οδηγήσουν στο Σταυρό, στους μαθητές του, οι οποίοι ενώ τους άφησε λίγο παρακάτω για να πάει να προσευχηθεί την τελευταία ώρα της ζωής του, λίγο πριν από το τέλος, αυτοί κοιμήθηκαν, γιατί ήταν η ώρα τέτοια που νίσταζαν καλή ώρα και έπρεπε να κοιμηθούν, γιατί αλλιώς θα χαλούσαν τη σιλουέτα τους και το πρόγραμμά τους. Και ήταν φρικτή φυσικά η φράση, διότι το να πει ο Κύριος ότι για μία ώρα ισχύσατε με τεμού, αυτό σημαίνει ότι παραπονέθηκε, διότι λίγο πριν τη σταύρωσή του οι μαθητές ήταν στον κόσμο τους. Αυτό το λόγο λοιπόν του Χριστού θέλω να θυμηθούμε σήμερα με τις προεκτάσεις που έχει και να δούμε αν εμείς εμπίπτουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που κοιμούνται ακόμα και πριν από τα σημαντικότερα γεγονότα που μπορούν να συμβούν. Βλέπω μια χαλάρωση γενικά λόγω του καλοκαιριού. Και ήδη το είχαμε επισημάνει αυτό, ότι το καλοκαίρι μπορεί να μας ρίξει πολύ λόγω της ζέστης και της διάθεσης, της ευκαιρίας του ανθρώπου να ξεφύγει, να κάνει διακοπές. Και παράξενο, παρόλο που προειδοποιήσαμε, τελικά το βιολάκι δεν αλλάζει εύκολα και το γουδί με το κουδοχέρι και το κόπανο στο χέρι και όλα τα άλλα, με λίγα λόγια η συνήθεια είναι η δεύτερη φύση στον άνθρωπο και πολύ δύσκολα αλλάζει αυτό που παθαίνουμε το καλοκαίρι, την ώρα που επαναλαμβάνω, γιατί το έχουμε πει αρκετό καιρό πριν, την ώρα που οι Ιακωβάδες έχουν έρθει από όλες τις χώρες του κόσμου στην Ελλάδα και αλωνίζουν, και άλλες έτσι ιεραποστολικές εταιρείες, οι οποίες μοιράζουν την Καινή Διαθήκη δήθεν, μαζί με το τηλεφωνάκι τους εκεί, το οποίο μετά ο ανυποψίαστος χριστιανός θα το πάρει και θα πάρει και ένα τηλέφωνο εκεί και σιγά σιγά θα το πούνε παραμύθια και δόξα τω Θεώ εντός εισαγωγικών οι αιρετικοί περισσεύουν και αυξάνουν τώρα το καλοκαίρι. Αλλά μάλλον το θέμα είναι εγκεφαλικό, δηλαδή πρώτα ξεκινάει από εκεί και όχι τόσο κούραση σωματική για να χαλαρώνουμε στην προσευχή και στον αγώνα μας τον πνευματικό το καλοκαίρι. Ξεκινά φυσικά από το μυαλό και από την καρδιά, διότι ο άνθρωπος κουράζεται πρώτα μέσα του, δηλαδή έχει γεννηθεί κουρασμένος ή αν θέλετε δεν έχει διάθεση, γιατί όλα είναι θέμα ορέξεως. Αν μας φύγει η όρεξη, τότε θα είμαστε κουρασμένοι μια ζωή για τα πάντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θέμα είναι θέμα διάθεσης λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές δυνάμεις και πολύ περισσότερες από όσες γνωρίζει και μπορεί να τις εξασκήσει. Αλλά όταν δεν έχει διάθεση, όλα αυτά καταστέλλονται. Βέβαια, εκ νεότητός μας, το λένε οι πατέρες, η διάνοιά μας πλέον έγκυται επί τα πονηρά, δηλαδή πιο πολύ μας αρέσουν τα εύκολα, τα γαργαλιστικά, τα πονηρά, τα ξεκούραστα, οι εύκολες λύσεις, το εύκολο χρήμα γενικώς και όποτε δοθεί η ευκαιρία καμιά φορά, έτσι πέφτουμε με τα μούτρα ή με οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πέσουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αδελφοί μου, και φυσικά, βέβαια, δεν είναι μόνο, δεν κατηγορώ δηλαδή τον καθένα από εμάς και όλους εμάς και πρώτα εμένα, αλλά σίγουρα σε κάθε χριστιανό επάνω, να ξέρετε, είναι τουλάχιστον 1000 δαίμονες οι οποίοι τον πολεμούν κάθε ώρα και στιγμή της ζωής του για να λοξοδρομήσει, επειδή είναι ορθόδοξο, επειδή αγωνίζεται ορθόδοξα. Και βλέπετε ότι σε άλλες ομολογίες έτσι και θρησκείες, αν θέλετε, αγωνίζονται οι άνθρωποι πολύ και τους πάει. Τους πάει, κάνουν πολλά πράγματα. Ας πούμε, σε όλες τις θρησκείες ήθελα να πω ότι υπάρχει η προσευχή και η νηστεία. Κάτι που θα παρατηρήσουμε αύριο στο Ευαγγέλιο, όταν ο σεληνιαζόμενος νέος γίνεται καλά, αφού πρώτα ο γομπάς του είχε πάει στους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν, γιατί δεν είχαν χρησιμοποιήσει την προσευχή και την νηστεία. Υπάρχει προσευχή και νηστεία παντού, αλλά φυσικά στην Ορθοδοξία μας υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αγιάζει τα πάντα, δηλαδή υπάρχει
σώμα, πνεύμα και άγιο πνεύμα, και εκεί ακριβώς γίνεται η διαφορά. Έχουμε μεγάλο πόλεμο και στην προσευχή και στην νηστεία. Θα τα παρακολουθήσετε αύριο αυτά και θέλω έτσι λίγο εκεί να εστιάσετε περισσότερο. Έχουμε μεγάλο πόλεμο γιατί αυτά καίνε τους δαίμονες και τον αρχηγό τους, τον αρχιδιάβολο. Καίνε πάρα πολύ η προσευχή και η νηστεία, οι οποίες βλέπετε είναι πρακτικές τόσο δυνατές που ακόμα και θαύματα μπορούν να προκαλέσουν, έτσι, δηλαδή να θεραπεύσουν ανθρώπους δαιμονισμένους. Και φυσικά η ευρύτερη έννοια του δαιμονισμού, να ξέρετε ότι είναι όταν ο άνθρωπος είναι υποδηλωμένος σε ένα πάθος, είναι δηλαδή τότε δαιμονισμένος. Θα έλεγε κανείς, συζητάμε αυτόν τον καιρό για τους χημικούς αεροψυκασμούς, θα έλεγε κανείς ότι στην περίπτωση αυτή που χαλαρώνει ο άνθρωπος και δεν είναι κοντά στον Θεό αυτή την περίοδο, έχει υποστεί ένα ράντισμα δαιμονικό, δηλαδή ραντίζει ο διάβολος και εμείς δεχόμαστε αυτό το ράντισμα. Και μάλιστα κάποτε, όπως ο Άγιος Μακάριος είχε το διάβολο, έχει ένα μπουκαλάκι με ένα φτερό για κάθε περίπτωση, για να ραντίζει και να λύβει τον κάθε άνθρωπο που θέλει να ρίξει σε ένα πάθος. Ακόμα και όταν ακούμε το Λόγο του Θεού και βρισκόμαστε και πηγαίνουμε σε ένα κήρυγμα ή σε μια ομιλία, βλέπετε ότι κρατάει λίγο η μετάνοια. Δηλαδή, έχει χαλάσει η μαγιά μας μέσα, έχει χαλάσει η ζήμη μας και βλέπετε ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να ανακαινιστούμε. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να ακολουθήσουμε και μάλιστα αν πέσουμε και κάνουμε μια κοιλιά, τότε είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Έχει χαλάσει λοιπόν η μαγιά μας. Και το ερώτημα είναι ότι αν μπορούμε να σωθούμε τελικά, πώς θα σωθούμε, τι θα γίνει, για να είμαστε ξύπνοι και το καλοκαίρι με λίγα λόγια. Και φυσικά το καλοκαίρι μπορεί να μην είναι μόνο η περίοδος αυτή που διανύουμε, αλλά και μια πνευματική περίοδος στη ζωή μας, όπου θα φανούμε χαλαροί, θα κάνουμε κοιλιά, θα μας εντυπωσιάσουν άλλα πράγματα υλικά, θα νομίσουμε ότι είμαστε κάποιοι και γενικώς θα μας έχει πολεμήσει ο διάβολος στο σημείο αυτό, έτσι ώστε να μην αντέξουμε ούτε μία ώρα. Βλέπετε πόσο χαρακτηριστική είναι η φράση του Χριστού. Και μια φορά σας λέω έτσι, προσπαθήστε μισή ώρα την ημέρα να προσεύχεστε και μισή ώρα να διαβάζετε, με λίγα λόγια να ασχολείστε με την ψυχή σας. Και όταν δεν το κάνουμε αυτό, δεν είναι να ρωτήσουμε κι εμείς έτσι τον εαυτό μας, ούτε μία ώρα δεν άντεξα, Θεέ μου κοντά σου. Βλέπετε, είναι τραγικό το ερώτημα. Δεν σας πιέζω, αλλά σας υπενθυμίζω, διότι όλα αυτά πρέπει να είναι αντικείμενο καθημερινότητος. Ο αγώνας δεν τελειώνει, συνεχίζεται. Και ο διάβολος έχει πολλές δυνάμεις και πολλά γραφεία και μεγάλη εμπειρία για να μας πολεμάει. Και φυσικά πολλούς υπόδουλους διαβόλους σε αυτόν, οι οποίοι τον υπηρετούν. Δεν σας μαλώνω λοιπόν, αλλά μήπως είναι επικίνδυνο και αυτό. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να μαλώνουμε ένας τον άλλον, ξεσηκώνοντάς τον να κάνει προσευχή, αγώνα πνευματικό, να μετανοήσει με λίγα λόγια και να είναι ζωντανός, επαναλαμβάνω, ακόμη και το καλοκαίρι. Πώς θα γίνει αυτό, και φυσικά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σας προσφέρω τις λύσεις οι οποίες αφορούν το κάθε πάθος και πρόβλημα. Συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μιλήσουμε για ένα πάθος συγκεκριμένο, θα μπορούσαμε να πούμε για το πάθος της ακηδείας παραδείγματος χάρη, έτσι. Αλλά δεν θα το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε ως εξής. Δηλαδή, δηλαδή σαν γενικότητα πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό, δηλαδή πώς μπορούμε να αγωνιστούμε. Για να δούμε για μια φορά ακόμα, βάζοντας νέα αρχή, γιατί κυρίως εκεί εντοπίζουμε το θέμα μας, ότι πρέπει να μπει νέα αρχή. Δηλαδή, το πρώτο ξεκίνημα, η πρώτη βάση για να ξεφύγουμε από αυτήν την κακή, έτσι, αν θέλετε, από την κακή αυτή εντύπωση που έχουμε για τα πνευματικά πράγματα, ότι μας παίρνει, ότι έχουμε περιθώριο να χαλαρώνουμε, είναι να βάζουμε πολλές φορές νέα αρχή. Και αυτό μπορεί να γίνεται κάθε μέρα, αδελφοί μου, δηλαδή νέο ξεκίνημα, νέα αρχή, και είναι μια πολύ
σημαντική βάση της πνευματικής ζωής. Ξεκινάμε και βάζουμε αρχή κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Η κάθε αποτυχία μας και κάθε χαλάρωσή μας είναι αφορμή για να ξαναξεκινήσουμε. Αν πετύχουμε τον εαυτό μας χαλαρό, δηλαδή στο κρεβάτι, στον καναπέ, να πεταχτούμε πάνω. Αν κάνουμε κάποιο λάθος, να είναι αφορμή για να ξεκινήσουμε ξανά την προσπάθειά μας. Και φυσικά, ποτέ απογοήτευση, γιατί όλα, αδελφοί μου, εκεί εστιάζουν. Στο ότι ο άνθρωπος μπορεί με την ίδια διάθεση, με τον ίδιο αγώνα, να βάζει κάθε στιγμή και ώρα αρχή. Βέβαια, ένα δεύτερο και πολύ βασικό, για να μην φτάσουμε εμείς να κρυφθούμε από το λόγο αυτού του Θεού που είπε, που σας ανέφερα προηγουμένως, ότι δεν αντέξατε ούτε μια ώρα μαζί μου, είναι να έχουμε οδηγό ο οποίος να ξέρει εκτός των άλλων, δηλαδή από το ότι να είναι διακριτικός άνθρωπος και πνευματικός άνθρωπος και να μπορεί να μας οδηγήσει, να ξέρει να μετανοεί, δηλαδή να βλέπουμε πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι προσπαθεί και αγωνίζει και μετανιώνει για τα λάθη που κάνει και να το παίρνουμε κι εμείς αυτό. Πρέπει να βρούμε τέτοιον άνθρωπο έτσι ώστε αυτό ο λόγος του, η παρουσία του, η ζωή του να μας ξεσηκώνει και να λέμε, βρε παιδάκι μου, εγώ είδες δεν έκανα τίποτα ή πάλι ξεχάστηκα ή κοίταξε αν μας έρθει ξαφνικό, να πούμε πω αυτό το καλοκαίρι με έφαγε πάλι. Χαλάρωσε και στα πνευματικά. Ενώ ξέρετε, θα μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές πάρα πολύ όμορφα, οι οποίες να έχουν μέσα μια ώρα προσευχή την ημέρα, να έχουν εκκλησιασμό, να έχουν και νηστεία, όλα κανονικά. Και πάλι διακοπές θα ήταν, γιατί οι διακοπές είναι στη χαρά, στη διάθεση, στην όρεξη που έχεις να ψυχαγωγηθείς και να χαρείς. Και φυσικά, αδελφοί μου, μην ξεχνάτε ότι ψυχαγωγία είναι η προσευχή και η μελέτη είναι η ψυχαγωγία. Σας παρακολουθώ ταυτόχρονα εδώ από όλα τα μέρη που μας βλέπετε και από το εξωτερικό και λέω καμιά φορά, έτσι σκέφτομαι, ότι είναι λίγο τα πράγματα πολύ χαλαρά. Παρόλο που σας λέω πολλές φορές έτσι και λόγω του καλοκαιριού αλλά και στις κινήσεις που κάνουμε γενικότερα, τις πνευματικές και στις προσπάθειές μας, οποιαδήποτε μπορεί να είναι αυτή, βλέπω ότι αν δεν σας ταρακουνήσω δεν ξεκινάτε εύκολα. Και αυτό είναι λυπηρό. Καμιά φορά το φιλότιμο είναι ωραίο πράγμα να μπορούμε να το εξασκούμε και χρειάζεται και βάλτε το κι αυτό, διότι μέσα στην προσπάθειά μας, εκτός που να βάζουμε αρχή κάθε φορά και να έχουμε πνευματικό οδηγό έτσι έμπειρο, χρειάζεται και αυτό. Ποιο είναι αυτό, να μπορούμε, αδελφοί μου, έτσι να έχουμε φιλότιμο. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο, αυτό λέγεται συνήθως. Αλλά δεν ξέρουμε για ποια πράγματα το έχει και είναι πολύ τραγικό καμιά φορά να ξέρεις ότι ο Έλληνας έχει πάνω απ' όλα το συμφέρον του και μετά ίσως το Θεό του. Και εδώ ακριβώς είναι τα πολύ δύσκολα που αρχίζουμε να μην τα λέμε σε άλλους. Κοντολογείς, σας είπα ότι χρειάζεται προσευχή στη ζωή μας και φυσικά έτσι, αδελφοί μου, αν δεν έχουμε πρόγραμμα και τακτική, δηλαδή αν δεν έχουμε κανόνα, δεν θα μπορούμε ποτέ να έχουμε μία κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι αυτό που λέμε μια ισορροπία. Αυτό λέγεται κατάσταση στα πνευματικά. Η πνευματική κατάσταση είναι η ισορροπία. Δηλαδή η ισορροπία, το να είμαστε σταθεροί σε αυτό που κάνουμε και βέβαια μετά να δώσει και ο Θεός να μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Και όταν έρθει η ώρα, με την κατάλληλη προετοιμασία και όταν είμαστε δυνατοί, θα μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όπως λοιπόν έχουμε το φαγητό, το μπάνιο, την ξεκούραση, πράγματα τα οποία τα κάνουμε απαραίτητος, έτσι, το γιατρό μας, τα φάρμακά μας, πράγματα τα οποία τα κάνουμε πάντοτε, έτσι να έχουμε και αυτά, αδελφοί μου. Ποια είναι αυτά, αυτά τα πνευματικά, αυτόν τον κανόνα μας, όπως λέμε, αυτήν την... το ποσοστό της προσευχής μας, το οποίο δεν πρέπει να αλλάζει, δεν πρέπει να μειώνεται. Να αυξάνεται μπορεί, αλλά δεν πρέπει να μειώνεται, εκτός αν είμαστε ασθενείς και εκτός αν έχουμε σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν μπορούμε γενικότερα. Άνθρωπος χωρίς πρόγραμμα και στα πνευματικά δεν μπορεί να προοδεύσει. Χαλαρώνει πολύ εύκολα. Διότι ο προγραμματισμένος άνθρωπος θέλει να κάνει προσευχή και πνευματική προσπάθεια και στα καλοκαίρια
και στους χειμώνες. Δηλαδή πάντοτε ο πνευματικός άνθρωπος έχει τα μάτια στραμμένα προς τον Θεό και δεν μπορεί να χαρεί παρά μόνο με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε στεναχωρημένοι. Για ποιο λόγο είμαστε στεναχωρημένοι? Γιατί χαλαρώνουμε. Γιατί λέμε πότε να περάσει αυτό το καλοκαίρι, να αρχίσει ο χειμώνας, να τεντώσουν τα νεύρα μας, έτσι να πάρουμε μπρος, να παγώσουμε λιγάκι και να χρειαστεί να ζεσταθούμε. Και είναι σοβαρό το θέμα, αδελφοί μου, και εύχομαι αύριο να προσέξετε πολύ καλά το Ευαγγέλιο εκεί που θα είστε στις εκκλησίες, που λέει ότι χρειαζόμαστε προσευχή και νηστεία πάντοτε, πάντοτε και πάντοτε, χωρίς αλλαγή αυτά. Τώρα όμως, θέλοντας να σας προσφέρω λύσεις, όπως σας είπα, για το θέμα αυτό το οποίο λέγεται χαλάρωση, προχωράω ευθύς αμέσως στο τέταρτο όπλο μας, το οποίο είναι τα Ιερά Λόγια. Τι σημαίνουν τα Ιερά Λόγια, αδελφοί μου? Να, είναι αυτά που μας κυπνάνε καμιά φορά. Τα λόγια που υπόθηκαν από τον Θεό. Βλέπετε ότι αυτό το οποίο σήμερα βάλαμε σαν τίτλο του θέματος είναι ο λόγος του Χριστού που είπε στους μαθητές αφού γύρισε από την προσευχή του λίγο πριν σταυρωθεί. Δηλαδή, οι μαθητές πάλι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν έστω και μία ώρα ύπνο πριν πάνε στο Σταυρό και μετά σκόρπισαν φυσικά. Τα Ιερά Λόγια τα οποία διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, τα οποία έτσι προσπαθούμε να αντιληφθούμε, μας ταρακουνούν καμιά φορά, είναι πράγματι έτσι συνταρακτικά, κόβουνε στη μέση την καρδιά μας, γιατί είναι τα Λόγια του Θεού, πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι αδιάφορα τα Λόγια του Θεού για μας. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας κεντρίζει, πρέπει να μας αλλάζει την ψυχολογία, πρέπει να μας ταρακουνάει, διότι, αδελφοί μου, πραγματικά τα Ιερά Λόγια είναι ιερά. Όπου και να τα διαβάσετε, στους Πατέρες, στην Αγία Γραφή, στην Παναγία μας, στη Θεολογία της Εκκλησίας, στην Ιερά Παράδοση, θα έχουν τη δυνατότητα να σας ταρακουνήσουν. Οπότε ο άνθρωπος που διαβάζει καθημερινά, τι κάνει? Είναι πιο έτοιμος, έτσι, ετοιμάζεται, είναι πιο έτοιμος και φυσικά τα καταφέρνει καλύτερα. Και δεν είναι μόνο να τα καταφέρεις καλύτερα, να μην χαλαρώσεις δηλαδή, αλλά να ξέρεις και να ψυχολογηθείς ότι, αδελφοί μου, πράγματι, σήμερα ο άνθρωπος πάει να διασκεδάσει, να κάνει διακοπές, ας πούμε, και κουράζεται περισσότερο, ή πάει σε ακατάλληλα μέρη να διασκεδάσει, ή είναι ακατάλληλος ο τρόπος με τον οποίο διασκεδάζει. Οπότε δεν έχουμε αγωγή της ψυχής, δεν έχουμε ξεκούραση της ψυχής. Άρα και αυτό κουράζει και φυσικά κουράζει η διάθεση, η οποία δεν υπάρχει δυστυχώς σε τους περισσότερους ανθρώπους. Διάθεση για ζωή, διάθεση για αγάπη, διάθεση για πνευματική ζωή. Εν πάση περιπτώσει, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στον αγώνα σας, τον οποίο διεξάγετε για να μην χαλαρώσετε σε αυτή τη ζωή, να έχετε καλές παρέες. Αδελφοί μου, κακά τα ψέματα, η καλή παρέα μπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος. Και όχι μόνο καλές παρέες, και συγγένειες καλές, και κουμπαριές καλές να δημιουργείτε, νονούς και κουμπάρους, οι οποίοι θα είναι πνευματικοί άνθρωποι, να βοηθήσουν και το παιδί σας. Φυσιολογικοί άνθρωποι, υγιείς άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να βοηθήσουν και εσάς, διότι πέρα από όλους τους φίλους που έχουμε, οπουδήποτε και να είναι αυτοί και να θέλουμε να βοηθήσουμε έτσι και να θέλουμε να προσφέρουμε, πρέπει να παίρνουμε και εμείς. Είναι πάρα πολύ βασικό να παίρνουμε και εμείς. Δηλαδή, συνεργασίες, κουμπαριές, συγγένειες εν ονόματι Ιησού Χριστού, για να ταρακουνάει ένας τον άλλον, για να σμπρώχνει ένας τον άλλον, καταλάβετε, για να μπορεί ο ένας με τον άλλον να βοηθιούμαστε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αδερφός υπ' αδερφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά, όπως λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Χαλαρώνομαι λοιπόν, και το λέω πολλές φορές και το παραλαμβάνω, διότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι το καλοκαίρι πριν ξεκινήσει και πόσο χαλαρώνει ο άνθρωπος, και το βλέπετε, και είμαστε τώρα προς το τέλος και έχουμε αποτελέσματα άσχημα, γιατί σας λέω ότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε χάσει τον κανόνα μας, την προσευχή μας,
Τον προσανατολισμό μας καμιά φορά, όχι ολικός φυσικά, μερικός, αλλά και αυτό δεν είναι καλό. Και οπωσδήποτε, αδελφοί μου, να το λέμε πολλές φορές στον εαυτό μας, για να μην χαλαρώσουμε. Όσο και χτυπάει η ζέστη, εμείς εκεί. Διότι ο Θεός, επειδή ξέρει την ταλαιπωρία του σώματός μας, μας δίνει περισσότερη δύναμη στην προσευχή τότε και περισσότερα αποτελέσματα και περισσότερη ενέργεια, έτσι ώστε να στηριχθούμε, να μην είμαστε αστήριχτοι, επαναλαμβάνω, και μέσα στο καλοκαίρι, αυτό το πικρό και σκληρό καλοκαίρι. Πάμε παρακάτω, θέλοντας να δούμε, όπως ξεκίνησα να σας λέω, τις λύσεις, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αποφύγουμε τη χαλάρωση αυτή που είναι πολύ επιζήμια για την ψυχή μας. Ένας άλλος τρόπος, αδελφοί μου, είναι οι καλές μνήμες, δηλαδή μνήμες και αγωνίες τις οποίες να έχουμε μέσα μας καθημερινά, σε βάση καθημερινή. Οι μνήμες που μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ είναι καταρχήν η μνήμη του θανάτου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται ότι θα πεθάνει, δεν χαλαρώνει. Ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται ότι κάθε στιγμή και ώρα μπορεί να πεθάνει, δεν αφήσεται της πνευματικής ζωής και προσπάθειας. Και ξυπνάει τον εαυτό του και λέει, κάνε προσευχές, κάνε μετάνοιες, κάνε πνευματικό αγώνα, διάβασε, τρέξε, βοήθα και τους άλλους. Και φυσικά οργανώνει τον εαυτό του και εξοικονομεί από τώρα μια θέση στον παράδεισο. Όχι ασφαλώς, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, για την ψυχούλα του και για να περάσει καλά, αλλά για να ζει από τώρα τον παράδεισο. Φυσικά μας βοηθάει πάρα πολύ και η μνήμη της κολάσεως, έτσι, όπως και του παραδείσου. Αφού ξέρουμε ότι θα υπάρξουν αυτά, γιατί χαλαρώνουμε, αδελφοί μου? Άντε αυτοί που δεν ξέρουν, ας πούμε ότι δικαιολογούνται. Δεν ξέρεις, οπότε δεν ασχολείσαι. Τον βλέπω κι εγώ τον άλλον, ότι δεν ξέρει ο καημένος και ταλαιπωρείται και λυπάμαι μεν, αλλά δεν ξέρει, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλησε να μάθει. Αλλά εσύ που γνωρίζεις, είναι δυνατόν να μην θυμάσαι το θάνατο, την κόλαση, να μην θυμάσαι την κρίση, ότι κάποια στιγμή δηλαδή, και μπορεί να είναι και καλοκαίρι, έτσι, δεν είχε πει ο Χριστός εποχή, θα έρθει για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας, ούτε στη τέλος. Πάλι είναι ερχόμενο, μεταδόξεις, πάλι είναι ερχόμενο. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει πει την εποχή, μπορεί να είναι μέσα στο καλοκαίρι στην τάλα που εσύ δεν μπορείς να συνέλθεις, γιατί δεν έχεις βοηθήσει τον εαυτό σου να συνέλθει, πρέπει να έρθει η κρίση και να είσαι απροετοίμαστος. Είναι δυνατόν, αδελφοί μου, να βαδίζουμε απροετοίμαστοι κάθε ώρα και στιγμή μες στο μυαλό μας αυτό? Να μετανιώσω, βοήθησε με Θεέ μου, ή να μην χαλαρώσω, ή δώσε μου δύναμη, όσο και αν πολεμηθώ από τον διάβολο αυτόν τον καρκούργο με τους συνεργάτες του, εγώ να είμαι εκεί, να μην λυγίσω, να μην σε προδώσω, να μην χαλαρώσω, για να μπορώ, βλέποντάς με και οι άλλοι, να πούνε ότι κοίταξε, αφού ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Στέλιος, η Μαρία, η Παρθένα, η Δέσποινα, οποιαδήποτε είναι εκεί, είναι ψηλά, που εγώ την είχα σαν παράδειγμα για να έρθω κοντά στον Θεό, τότε θα παραμείνω κι εγώ. Διότι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που θέλει τουλάχιστον κάπως να ξεκουραστεί, χαλαρώνοντας, να ξέρετε ότι κουράζεται πολύ περισσότερο μετά, διότι πράγματι επιτρέπει ο Θεός έτσι, για να παραμείνουμε στον αγώνα εκεί που μας έχει βάλει πάντοτε. Τώρα, είπαμε να έχουμε τη μνήμη του θανάτου, της κόλασης και της κρίσεως, πολύ βασικά για να μην χαλαρώνουμε. Πρέπει να έχουμε όμως και κάποιες αγωνίες. Η αγωνία, η πρώτη, αδελφή μου, είναι για τη σωτηρία μας, δηλαδή ο άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρει να σωθεί, μπορεί να κάνει τα πάντα, έτσι. Ο άνθρωπος όμως που τον ενδιαφέρει να σωθεί, ακόμα και όταν αμαρτάνει, ακόμα και όταν είναι στην παραλία και βλέπει τον ήλιο ή κάνει μπάνιο, σκέφτεται, θα σωθώ, σκέφτεται τι έκανα σήμερα. Έχει μια αγωνία, καλή, χωρίς άγχος, αγωνία για τη σωτηρία του και φυσικά αγωνία για τα πνευματικά. Δηλαδή, όπου και να είστε, δημιουργήστε μια κατάσταση, μια συζήτηση για τον Θεό. Μην τα αφήνετε στα πράγματα, αδελφοί μου. Διότι ακόμα και στις πιο χαλαρές ώρες μπορεί να είναι ο Θεός μαζί μας εκεί παρόν με το λόγο του και φυσικά να ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι ωφελήθηκαν και ένα καλοκαίρι από κάποιες διακοπές πηγαίνοντας σε έναν τόπο, βλέποντας έναν άνθρωπο, διαβάζοντας ένα βιβλίο και έγιναν χριστιανοί τότε στις διακοπές.
Και επαναλαμβάνω, μην ξεχνάτε ότι οι γεφοβάδες αλωνίζουν τώρα το καλοκαίρι. Έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, παίρνουν άδειες ειδικές από τη δουλειά τους, πληρώνονται και κάνουν αυτή τη δουλειά. Και πολλές φορές αφιλοκερδώς, μέσα στην τάλα, στον ήλιο και μάλιστα ντυμένοι κιόλας, θα λέγαμε καθώς πρέπει, άσχετα αν έξω έχει πολύ ζέστη. Αυτοί τρέχουν. Εμείς τρέχουμε. Τι έχουμε εμείς? Έχουμε αγωνία για τα πνευματικά μας. Έχουμε αγωνία για τη σωτηρία μας. Έχουμε αγωνία να αγαπήσουμε αδελφοί μου. Διότι υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που κάθονται και περνάνε καλά, θα λέγαμε ή θα έλεγαν αυτοί. Και είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, αν δεν γεμίσουν το σακούλι τους της ημέρας, αν θέλετε, με πράξεις που δείχνουν ότι η πίστη τους είναι ζωντανή, δεν μπορούν να ησυχάσουν το βράδυ. Το βράδυ κοιμούνται σαν πουλάκια, μπορεί να είναι λίγες οι ώρες, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας δικαιολόγησαν την παρουσία τους πάνω στον κόσμο. Δεν ήταν ζαμάν φου, δεν ήταν έξω από το πρόγραμμα, δεν ήταν χαλαροί, όπως λέμε νωρίτερα, μια χαλάρωση η οποία όταν ξεκινήσει κρατάει μήνες και μήνες και χρόνους, γιατί δεν ξέρουμε τι να αντιμετωπίσουμε. Βλέπετε πόσα πράγματα είπαμε. Μνήμες, αγωνίες, αρχές, παρέες, λόγια ιερά, κανόνες, προγράμματα. Πόσα πράγματα θα μηχανηθεί ο άνθρωπος τέλος πάντων για να σωθεί? Ναι, γιατί ο εχθρός μας, σας είπα και προηγουμένως, έχει μηχανηθεί πάρα πολλούς τρόπους για να μας γελάσει. Και ένας τρόπος, πολύ βασικός, είναι αυτή η ακηδεία και αυτή η χαλάρωση στην οποία πέφτουμε το καλοκαίρι. Και επαναλαμβάνω, το είπαμε πολλές φορές, το υπενθυμίσαμε, το προειδοποιήσαμε, αλλά παρόλα αυτά είδα ότι είστε πολύ χαλαροί, είδα ότι είμαι πολύ χαλαρός, είδα ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να δεχτούμε αυτόν τον πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα, δεν θέλω να μυρολογούμε σαν τις γριές, να καθόμαστε κάτω και να λέμε κρίμα. Εγώ θέλω όταν το διαπιστώνουμε και μάλιστα να είναι κάθε μέρα, να ξεκινάμε τον αγώνα από χθες και πάλι, διότι αυτό είναι ορθοδοξία. Ορθοδοξία είναι να βάζεις συνεχώς καινούργια αρχή, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, να είσαι ζωντανός χριστιανός αγωνιζόμενος και όχι χαλαρός αδερφοί μου. Μετά, μέχρι να σηκώσουμε την κοιλιά του καλοκαιριού, περνάει και ο χειμώνας και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καρπό, να κάνουμε προκοπή. Και επαναλαμβάνω, όχι για να αποταμιεύσουμε λεφτά, αλλά για να αποταμιεύσουμε Χριστό, ο οποίος θα μας χρειαστεί. Ο άνθρωπος που κάνει προκοπή δεν κουράζεται πνευματική, αλλά συνεχώς γνωρίζει καινούργια πράγματα. Και αυτό είναι το ωραίο έτσι στην δική μας κατάσταση, στην οποία θέλουμε να αγωνιστούμε. Όπως σας είπα, να έχουμε κατάσταση. Δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση? Να έχουμε μια ισορροπία πνευματική. Λέμε, αυτός έχει κατάσταση. Τι έχει? Έχει μέσα του μια σιγουριά, έχει μέσα του μια προσευχή, έχει μέσα του ένα τρόπο ζωής, που δηλαδή όλα τα χριστιανικά πράγματα αυτά είναι τρόπο ζωής. Τα ζει χωρίς καμία δυσκολία, σαν να είναι η καθημερινότητά του. Και γιατί να μην είναι, έτσι, αφού αυτόν τον Θεό γνωρίζουμε και αυτόν τον Θεό αγαπούμε. Αδελφοί μου, σας κάνω λοιπόν μια επίθεση σήμερα, αλλά είναι επίθεση αγάπης, μη στεναχωριέστε, διότι δεν πρόκειται να το πω πουθενά, έτσι, θα τα ακούσουν μερικές χιλιάδες άνθρωποι, όχι παραπάνω, ότι είμαστε τεμπέληδες λοιπόν. Είμαστε καλοκαιρινοί τεμπέληδες και αυτό είναι κρίμα. Δηλαδή, εγώ μεν θα δώσω λόγο για τον καθένα, αλλά προσέξτε, θα δώσω λόγο για ποιο πράγμα, για αυτόν που άκουγε, όχι για αυτόν που δεν άκουγε. Έτσι, γιατί εκεί, γιατί μερικοί, καμιά φορά τα μπερδεύουν τα πράγματα, λένε τα βάζουν όλα ίση και όμοια. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ θα δώσω πνευματικός για αυτόν ο οποίος άκουγε. Τι άκουγε? Ότι πρέπει να κάνω αρχή κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πρέπει να έχω πρόγραμμα προσευχής. Πρόγραμμα προσευχής. Πρέπει να είμαι φιλότιμος. Δηλαδή, να το λέει η καρδούλα μου, ρε παιδί μου, να μην λέω βαριέσαι, δεν έκανα σήμερα προσευχή. Εντάξει, και αύριο έχουμε. Ας πούμε ότι ο πατήριο Άνης καλός είναι, δεν θα μας πει τίποτα. Λέω έτσι ένα από αυτά που λέτε. Οπότε, άντε, θα δούμε αύριο. Να είστε φιλότιμοι, διότι το χειρότερο πράγμα είναι όχι να μας κυνηγάνε με το βούρδουλα να μας ξυπνήσουν, αλλά τι, να μας το λένε με τρόπο ο οποίος θα μας χτυπάει στην καρδιά, δηλαδή αυτό που λέμε καρφιά στην καθημερινή, τα οποία όμως
έχουν την αξία τους, έτσι, διότι θα στερεώσουν το οικοδόμημά μας. Εγώ σας λέω, όχι μετανοείτε, όπως ο Τίμιος Πρόδρομος, ούτε σας φωνάζω, αλλά σας λέω τουλάχιστον μη χαλαρώνετε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Μη χαλαρώνετε. Αυτά τα λίγα που κάνουμε, αν τα έχουμε σε τακτική βάση, θα το εκτιμήσει πολύ ο Θεός αυτό, να ξέρετε. Γιατί πάνω απ' όλα τον ενδιαφέρει η διάθεση, η πρόθεση και η τακτική. Ότι θέλω, είμαι, ξέρεις, σε μια δύσκολη δουλειά, αλλά θέλω, έχω πολλά παιδιά. Κάτι βρίσκω, τρέχω από εδώ και κάνω την προσευχή μου, κάνω τον αγώνα μου. Είναι η ώρα της ομιλίας, ξέρω εγώ, του ναού, της εκκλησίας κτλ. Τρέχω από εδώ και από εκεί, εκτός απροόπτου, και τα διαμορφώνω έτσι ώστε να μπορώ να είμαι μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί έγκυται, αδερφή μου, η χαλάρωση, ότι δεν έχουμε όρεξη. Και η όρεξη κρίνεται αυτές τις εποχές που ο άνθρωπος έχει και σωματικό βάρος, έχει και ασθένεια, έχει και καλοκαίρι, όπως είπαμε, ή έχει και στιγμές κατά τις οποίες έχει την ευκαιρία να χαλαρώσει, αν δεν είχε σε άλλη κατάσταση. Μην γελιέστε, αυτό που μας δίνει χαρά και μας ενισχύει τη χαρά μας και την ευρότητά μας είναι ο Θεός, αδελφοί μου, και όχι αυτά τα εξωτερικά. Καλά είναι και αυτά τα εξωτερικά, όταν υπάρχουν και πάντα να υπάρχουν, αλλά πρέπει να υπάρχει και βάθος. Ο Κύριος εγγύς, λοιπόν, και δεν σας μιλάω για κάποιο αισθητό κακό, δηλαδή ότι θα γίνει πόλεμος, και πόλεμος θα γίνει. Εμείς δεν στεναχωριόμαστε γι' αυτά. Αλλά σας μιλάω για κινδύνους πνευματικούς. Δηλαδή, δεν υπάρχει χειρότερο, και φυσικά, ξέρετε, έχει γραφεί κιόλας ότι ο διάβολος, εμφανιζόμενος κάποτε, μιλούσε ότι η καλύτερη τακτική του είναι να αφήνει τους ανθρώπους να χαλαρώνουν, να μην έχουν πειρασμούς και αρρώστιες και τέτοια, ή να μην έχουν πρόγραμμα, γιατί ξέρετε ότι με το πρόγραμμα το πνευματικό λιτώνουμε και τις ασθένειες και με φάω, διότι ο Θεός μας βλέπει ότι είμαστε συνεπείς και δεν μας φορτώνει παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, ο μεγαλύτερος πειρασμός, λοιπόν, του διαβόλου είναι αυτός. Να μας αφήσει να χαλαρώσουμε. Και το εξηγώ λιγάκι σήμερα παραπάνω, διότι σας είπα, μπορεί να το είπα και να σας το έλεγα και να έχουμε κάνει και άλλες ομιλίες για το επικίνδυνο καλοκαίρι, αλλά σήμερα λίγο πιο δεξιωτικά σας κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Χαλαρώνουμε και χαλαρώσαμε γενικώς. Και δεν διαβάζουμε και δεν προσευχόμαστε και δεν μελετάμε και δεν μετανιώνουμε και δεν εξομολογούμαστε και μετά λέμε, εντάξει, θα πάω πιο αργά ή θα μιλήσω αργότερα ή εντάξει, τα ξέρει ο Πάτερ, δεν πειράζει, θα το κάνω μετά. Όλες αυτές οι τακτικές γίνονται τώρα το καλοκαίρι, που έχει υποστεί ο άνθρωπος, υφίσταται γενικότερα, ένα ράντισμα κατευθείαν από τον διάβολο για να ζαλίζεται την αρρώ του και να μην ξέρει τι να κάνει. Ο φόβος, λοιπόν, για το Λόγο του Θεού, γιατί είναι φοβερός ο Λόγος του Θεού αυτό, αυτός που σας είπα σήμερα, ότι ούτε μια ώρα δεν αντέξατε μαζί μου. Μας κάνει, αδελφοί μου, σήμερα έτσι λίγο να αποκτήσουμε όρεξη, το πιστεύω. Και φυσικά η λησμονιά φταίει πάρα πολύ σε όλο αυτό που μας συμβαίνει. Ξεχνάμε τις ευεργεσίες του Θεού. Ξεχνάμε ότι πολλοί άνθρωποι μας βοήθησαν στο πνευματικά να γίνουμε άνθρωποι ξεχωριστοί, διαφορετικοί. Ξεχνάμε ότι αν δεν φροντίσουμε εμείς, δεν θα φροντίσει κανείς άλλος για την ψυχή μας. Διότι και ο άλλος που θέλει να φροντίσει πρέπει να έχει τη δική σου προτροπή, τη δική σου άδεια, τη δική σου, το δικό σου κλάμα, όπως το μικρό παιδάκι, όμα δεν κλάψει, δεν μπορεί η μητέρα να του δώσει, δεν θα καταλάβει να του δώσει φαγητό. Και επειδή, λοιπόν, είμαστε κοντά στο να του χάσουμε, πραγματικά σας το λέω, γι' αυτό σας λέω σήμερα ότι βρείτε ανθρώπους οι οποίοι να αγωνίζονται και κάντε παρέα με αυτούς. Μιμηθείτε ανθρώπους, διότι υπάρχουν πρότυπα, αδελφοί μου, πνευματικά, τα οποία όντως μας βοηθάνε. Βγείτε από τον εαυτό σας, δηλαδή μην είστε συνεχώς σε μία τακτική πώς να βολευτώ εγώ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και φυσικά προσεύχεστε κάθε στιγμή για τη φοβερή πονηριά, διότι πρόκειται για μεγάλη πονηριά αυτή του διαβόλου, να μας ρίχνει σε αυτή τη ραθυμία, σε αυτήν τη λύθη,
σε αυτή τη λησμονιά, σε αυτή τη λησμοσύνη γενικότερα, σε αυτή την υποτονικότητα και φυσικά μιλάω πάντα για τους αγωνιζόμενους, για τους ζωντανούς χριστιανούς, διότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι πέθαναν πριν ακόμα γεννηθούν. Και αυτό είναι το κρίμα το μεγάλο, το βλέπουμε κάθε μέρα στις εκκλησίες, στα ξενολογητήρια, στη γειτονιά μας, πολλοί πεθαμένοι χριστιανοί, πολλοί, πάρα πολλοί, πολύ περισσότεροι από όσοι πεθαίνουν μεταφερόμενοι από τα γραφεία κηδιών στα νεκροταφεία, στα κημητήρια της πόλεως. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Όσο ζέστη και να κάνει, προσευχηθείτε. Όσο και διακοπές να είστε, εκκλησιαστείτε. Όπου και να πάτε, όπου και να είστε, κάντε αδερφοί μου τον αγώνα σας στο πνευματικό. Διότι πράγματι, το λέω καμιά φορά γιατί βλέπω εδώ ότι μας παρακολουθούν και από το εξωτερικό, εμείς είμαστε βολεμένοι εδώ, δηλαδή έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες στην Ελλάδα και για να προσευχηθούμε και για να αγωνιστούμε γενικότερα. Αλλού αν πάτε αδερφοί μου, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δηλαδή στο εξωτερικό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το ξέρουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν για πόσο δυσκολεύονται εκεί να βρουν ευκαιρίες τέτοιες πνευματικές. Εμείς που τις έχουμε, ας τις εκμεταλλευτούμε. Και ανθρώπους έχουμε, δόξα τω Θεώ, και βιβλιοθήκες έχουμε, και παρέες έχουμε, και συνάξεις έχουμε, και όσα και να είναι, μπορεί να είναι λίγα, διότι και σε αυτά έχουμε κρίση γενικότερα, χαλάρωση. Το έχουν πει και άλλες φορές, δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα από να σταματούν οι κατηχητικές κινήσεις και ομιλίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο αγώνας συνεχίζεται και θα δικαιωθεί κάποια στιγμή. Έχουμε καμιά ερώτηση, παιδιά, είδατε τίποτα εκεί, έτσι. Είναι και αυτό μια παθολογία του καλοκαιριού. Έχουμε λίγο χαλαρώσει, δεν ρωτάμε. Είμαστε γενικώς έτσι χαλαροί σε όλα τα πράγματα. Πόσα λεπτά πέρασαν από τότε που ξεκινήσαμε. Εύχομαι να είστε 37, μάλιστα. Εύχομαι να είστε έτσι δυνατοί. Δεν θέλω να συνεχίσω, διότι νομίζω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Θέλω να βρούμε την βάση μας, την αρχή μας, από σήμερα, όχι από αύριο, δηλαδή από σήμερα να καθίσετε να ξανακάνετε προσευχή, από σήμερα να ξαναβάλλετε στην ζωή σας αρχή, από σήμερα να αρχίσετε από τώρα, δηλαδή να θυμάστε τον παράδεισο και την κόλαση και την κρίση, από σήμερα, αδερφοί μου, να έχουμε αγωνία για τη σωτηρία μας. Διότι δεν γίνεται. Πέρασε η Παναγία και είμαστε ακόμη χαλαροί. Βλέπετε. Μας έκανε τόσο μεγάλη επίσκεψη και τόσο μεγάλη δύναμη μας έδωσε και ένταση που εμείς ακόμα είμαστε χαλαροί. Και φυσικά, αδερφοί μου, σας προτρέπω να εύχεστε κι εσείς για μένα να μην χαλαρώσω κι εγώ ποτέ, γιατί από τη ζωή χαλαρώνει και το βίωμα και από το βίωμα χαλαρώνει και το μυαλό μας και οι πεποιθήσεις μας και πολλές φορές γινόμαστε αιρετικοί χωρίς να το καταλάβουμε. Από μια χαλάρωση και μόνο δηλαδή. Από μια χαλάρωση γινόμαστε αιρετικοί στο μυαλό μας μέσα. Χαλαρώνει η πίστη μας και στην καρδιά μας. Και παντού δυσκολευόμαστε. Διότι όλα τα πράγματα είναι μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Εύχομαι καλή αυριανή, αύριο. Σας χαιρετώ όλους από όπου και αν μπήκατε σήμερα και από την Λονδίνη και από την Ξάνθη και από τον Βόρειο Εύρο και από την Αλεξανδρούπολη και από τη Χίο και από τις Βρυξέλλες που έχουμε εδώ. Και από την Αθήνα και από οπουδήποτε άλλο και εύχομαι να έχετε καλό αγώνα. Το άλλο Σάββατο θα ξανασυνδεθούμε, πρώτο ο Θεός, είναι 23 του μηνός, έτσι, Αυγούστου, που είναι τα 9 μέρα της Παναγίας και φυσικά σας προσκαλώ να βλέπετε έτσι την κίνηση μέσα από την Ορθόδοξη Αγκαλιά, την ιστοσελίδα και τις εκδόσεις μας και να αγωνίζεστε έτσι με όρεξη. Ο Θεός μαζί σας, καλό αγώνα, καλό ξύπνημα, ξυπνάμε, αγωνιζόμαστε και μετανοούμε και ο Θεός είναι μαζί μας. Να είστε γενικοί.